ευθύνες, είτε σε αμυντικούς, είτε σε προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, κοιτάμε τώρα τα επόμενα παιχνίδια που είναι ακόμα πιο σημαντικά. Χρειαζόμαστε βαθμούς, χρειαζόμαστε νίκες. Η σημερινή εμφάνιση ήταν τέτοια που θα έλεγες ότι χρειαζόταν η ομάδα, ήταν καλύτερη των προηγούμενων, να το θέσω έτσι? Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, το είπαμε. Αρχίσαμε καλά, προηγηθήκαμε. Εντάξει, τώρα το ότι δεχτήκαμε δύο γκολ δεν είναι και το καλύτερο. Αλλά φτάχει το ποδόσφαιρο, πρέπει να συγκεντρωθείς 90 λεπτά και να προσπαθείς να δίνεις σε κάθε φάση τον καλύτερο σου αυτό, να είσαι εκεί για την ομάδα. Σαν τι θα μου επιτρέψεις να πω ότι σήμερα ήταν πολύ καλή εμφάνισή σου, σχέτως αν δεχτήκες δύο γκολ, δεν ευθύνεται πάντα ο τερματοφύλακας στα δύο γκολ. Άκουσες πολλά το δεύτερο διάστημα, δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσεις κάτι. Αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, όλος ο κόσμος που ασχολείται με την Ομονία, στις νίκες ήταν δίπλα μας, ήμασταν όλοι μεγάλοι παίχτες, ήμασταν όλοι στις ήττες, σαν να έπεσε το κάστρο. Αυτό λέω. Το ποδόσφαιρο είναι και σκέτσες. Αν σε ένα πρωτάθλημα δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποιες ήττες ή κάποιες κακές εμφανίσεις ή κάποια ατυχής αποτελέσματα, τότε δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτό έχω να πω, είναι ότι χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας, αλλά το χρειαζόμαστε με τον σωστό τρόπο. Να μας υποστηρίζει και να μας δίνει δύναμη να παλεύουμε κάθε παιχνίδι μέχρι το λεπτό. Η αρνητικότητα και το. Και ο, πώς να το πω τώρα, η επιθετικότητα προς την ομάδα δεν θα βοηθήσει σε κανένα. Οπότε εμείς χρειαζόμαστε τον κόσμο να είναι δίπλα μας, στήριγμα και δύναμη. Μερικές πολύ μεγάλες αλήθειες.